μας πει κάποια πράγματα τώρα ο κύριος Σοφράγος ή ο Κώστας, ποιος θέλει να αρχίσει. Λοιπόν, για μένα η συζήτηση θα ξεκινήσει από το γεγονός ότι δεν με εκπλήσει ούτε το αποτεφρωτήριο, ούτε τα εργοστάσια κάρσης βιομάζας, διότι έχω καταλάβει προπολού ότι όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις αλλά και όλες οι δημοτικές διοικήσεις μέχρι σήμερα δεν είχαν καλύτερο όραμα για αυτόν τον τόπο από το να τον κάνουν να τον καταντήσουν, όπως είπατε και πριν, την πίσω αυλή του αεροδρομίου. Το κακό ξεκίνησε με την εγκατάσταση και τη δημιουργία του αεροδρομίου. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα ήταν φυσικό επόμενο. Όσον αφορά την προσωπική μου εμπλοκή στα κοινά, την πολύ ενεργή εμπλοκή, έγινε με την όταν η δημοτική διοίκηση του κυρίου Κατσίκη τότε, 1994, ανέλαβε την πρωτοβουλία, την πρωτοφανή πρωτοβουλία παγκοσμίως, ας πούμε, να διεκδικήσει το χιτά της Ανατολικής Αττικής για το Δήμο μας, προβάλλοντας διάφορα ωφέλη, ανύπαρκτα στην ουσία, αφού η υποβάθμιση την οποία θα έφερνε η εγκατάσταση αυτή θα ήταν τόσο μεγάλη που οτιδήποτε και να μας δίνανε μετά δεν ήταν δυνατό να εξισορροπήσει αυτή τη διαφορά. Στη συνέχεια, τώρα δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να κάνω και μία αναδρομή, ιστορική με περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα. Ναι. Τότε, επειδή υπήρξε ένας προβληματισμός που διαχειόταν μεταξύ των πολιτών και εκφραζόταν με κάποια δηλεία μεταξύ τους, τι θα κάνουμε, ακούγεται εκείνο, θα έρθουν τα σκουπίδια στον τόπο μας, κάτι πρέπει να γίνει. Αναλάβαμε τότε μια πρωτοβουλία με τον Κώστα το Μεθενίτη που μίλησε εδώ προηγουμένως και κάποιον άλλο φίλο, τον κύριο Σπύρο Γιώργο, που αυτή τη στιγμή είναι δημοτικός σύμβουλος ακόμα, να συντάξουμε ένα κείμενο το οποίο εν είδη δημόσιας ανακοίνωσης, ενημερωτικό και μέσα από το οποίο ζητούσαμε τη συμπαράταξη μαζί μας, αυτή την πρωτοβουλία, όλων των συμπολιτών μας οι οποίοι θέλανε να συσπηρωθούν μαζί μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Μετά από την κυκλοφορία αυτού του εντύπου, βρεθήκαμε μπροστά, έκπληκτη μπροστά σε ένα φαινόμενο, ο κόσμος που όταν υπέγραφε χωρίς καμία επιφύλαξη. Άλλοι πιο αποφασισμένοι ήρθαν και μας είπαν να συστήσουμε μια επιτροπή αγώνα και να ξεκινήσουμε πλέον δραστικά την κίνηση εναντίον της όποιας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής επιβολής. Το όλο εγχείρημα οδήγησε στη συλλογή κάπου 2.500 υπογραφών τότε. Έγινε μια δημοτική συνέλευση στην οποία αναγκάστηκε η Δημοτική Αρχή να πάρει πίσω εσπευμένα ό,τι είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή μεθοδικά οργανώσει και προωθήσει. Γιατί είχαν φτάσει μέχρι το σημείο να κάνουν σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την τότε αντιπολίτευση, ταξίδια στο εξωτερικό, ενημερωτικά, να έρχονται να ενημερώνουν τα χαφόρες, να οργανώνουν ομιλίες, τόσα τα πράγματα. Όλα αυτά ανατράπησαν μετά από τη δική μας παρέμβαση. Μαζεύτηκαν 3.000 υπογραφές τότε. Μαζεύτηκαν 2.500 με 3.000 υπογραφές, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, που δράστηκε κάποια χρόνια. Στη συνέχεια, δεν σταμάτησε εκεί. Ο καινούριος εφιάλτης που ήρθε στην περιοχή ήταν η μελέτη Λουκάκη. Η μελέτη Λουκάκη ήταν μια χωροταξική μελέτη που όριζε τις χρήσεις γης γύρω από το αεροδρόμιο και που θα έπρεπε και εκεί να ήμασταν παρόντες, να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας για να διεκδικήσουμε μέσα από τις προτάσεις συμπεριλαμβανομένων και το δικό μας απόψεων του Δήμου να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για αυτόν τον τόπο. Και εκεί καταφέραμε αρκετά πράγματα. Δεν ήθελε όμως η Δημοτική Διοίκηση να μας αφήσει να κοιμηθούμε μια μέρα ήσυχη και να ξυπνήσουμε την άλλη μέρα πιο ήσυχη.
κάθε φορά μας ετοίμαζε ένα καινούριο εφιάλτη. Ο καινούριος εφιάλτης ήταν η πρόταση για χωροθέτηση μαρίνας στο Πορτοράφτη, μαρίνας τουριστικών σκαφών. Μια τεράστια μαρίνα, η οποία θα δινόταν σε κάποιο επιχειρηματία για να κατασκευαστεί με αυτοχρηματοδότηση και να εκμεταλλευόταν κάπου 60 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα ήταν η ταφόπλακα και του Πορτοράφτη. Δηλαδή του καλύτερου κομματιού της περιουσίας των δημοτών του Δήμου Μαρκοπούλου. Έπρεπε λοιπόν να κινηθούμε και εκεί πάλι δραστικά. Εκεί βρήκαμε συνεργάτες και συμπαραστάτες από το Πορτοράφτη. Κάναμε πάλι μια επιτροπή αγώνα, οργανώσαμε διάφορες εκδηλώσεις, πήγαμε πάλι σε δημοτικά συμβούλια με θέμα αυτό, καταθέσαμε τις απόψεις μας δυναμικά, πήγαμε ακόμα και σε δημοτική συνέλευση, από την οποία πάλι βγήκε το συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να καταφύγουμε η τελική απόφαση για το τι θα γίνει εκεί να πάρθει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το θέμα όντως έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η απόφαση ήταν αρνητική. Έτσι πετύχαμε κάτι ακόμα, ένα ακόμα θετικό για τον τόπο μας, αποτρέποντας την κατασκευή της μαρίνας. Το τελευταίο που δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε ήταν η κατασκευή του υποδρόμου και του Ολυμπιακού Υπηκού Κέντρου στο Μαρκόπουλο, το οποίο κατά τον ίδιο πάλι τρόπο διεκδικήθηκε από την Δημοτική Αρχή του κ. Κατσίκη. Εκεί δεν μπορέσαμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, γιατί αυτό που έταζε και ήταν δυστυχώς πολύ καλό το δόλωμα, τέλος πάντων, ήταν οι υψηλές τιμές απαλωτρίωσης των εκτάσεων. Γιατί όλες οι εκτάσεις όπου πήγε ήταν ιδιωτικές, τέλος πάντων. Και εκεί βέβαια, ενώ πέρασε αυτό το πράγμα, έγινε, όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής των απαλωτριώσεων, οι τιμές οι οποίες πρωτοδίκως δόθησαν και τα λοιπά και τελικές στο τέλος, ήταν πολύ, πολύ χαμηλότερες από αυτές που τις υποσχεθήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Ήταν όμως αργά για να αντιστραφεί το οποιοδήποτε. Η πίεση για την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών έργων ήταν μεγάλη, πλησίαζε το 2004 και δεν μπορούσε να ανταπεί τίποτα. Έτσι, από ό,τι φαίνεται, η ιστορία συνεχίζεται, οι διοικήσεις στο Δήμο αλλάζουν, η τακτική παραμένει ίδια και η προοπτική μαύρη. Απομένει λοιπόν σε εμάς, στις δικές μας πλέον πλάτες, να επαγρυπνούμε και να διεκδικούμε για τον τόπο μας το καλύτερο. Εμείς, μετά από όλα αυτά, θα ήθελα να παραθέσω εδώ ότι αποφασίσαμε ότι αφού δεν γίνεται διαφορετικά, θα πρέπει να πάρουμε να αναλάβουμε ένα πιο θεσμικό ρόλο και στις εκλογές του 1998 τότε, αποφασίσαμε, αντί να είμαστε περιστασιακοί θεματοφύλακες της περιοχής, να κατεβούμε συγκροτημένα σε ένα πολιτικό συνδυασμό, τον οποίο ονομάσαμε Καινοτική Πρωτοβουλία, το όνομα έχει σημασία και θα το εξηγήσω αργότερα, και κατεβήκαμε σε εκλογές στις οποίες πήραμε το ποσοστό του 13,5%. Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπούσα εγώ ως επικεφαλής αυτού του συνδυασμού, καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα. Δημοσιεύθηκαν και πάρα πολλά από αυτά που γινόντουσαν και μέναν στην αφάνεια. Προσπάθησα ό,τι δυνατότητα είχα να την αξιοποιήσω και να βγάζω προς τα έξω οτιδήποτε γινότανε. Αποκαλύφθηκαν και σκάνδαλα, τα οποία στο τέλος της τετραετίας οδήγησαν στην πτώση της τότε δημοτικής διοίκησης. Βέβαια, η διάδοχη δημοτική διοίκηση
δεν άφησε κανένα έργο, δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να διαδεχθεί μια τέτοια σειρά αγώνων, τέλος πάντων. Τώρα, να πω μια στιγμή για το Ενωτική Πρωτοβουλία, πώς μας ήρθε και το ονομάσαμε το συνδυασμό. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα δυστυχώς ο απόϊχος μιας διχασμένης κοινωνίας, βαθιά διχασμένης κοινωνίας, σε σημείο έκτρα, θα έλεγα, ας πούμε, της κοινωνίας του Μαρκοπούλου με την κοινωνία του Πορτοράφτη. Αυτό όλο καλλιεργήθηκε έντεχνα και προς συμφέρον ορισμένων οι οποίοι από αυτό είχαν πολιτικά συμφέροντα. Η μία ήταν η δημοτική η διοίκηση του κυρίου Κατσίκη. Από την άλλη μεριά ήταν κάποιοι οι οποίοι διεκδικούσαν, είχαν μάλλον την ψευδέστηση ότι κάποτε το Πορτοράφτη θα γίνει μια ξεχωριστή δήμος κοινότητα και ως προτεργάτες, ας πούμε, αυτή θα ήταν και η πρώτη διοίκηση πιθανόν αυτής του Δήμου ή της κοινότητας. Οι διαφορές αυτές δεν υπάρχουν. Ένας Δήμος είμαστε, ο τόπος είναι ενιαίος, τα προβλήματά του κοινά και η μόνη υποχρέωση που έχουμε ήταν και είναι ακόμα και παραμένει, έτσι, η απάλληψη αυτής της διαφοράς, της ανύπαρκτης διαφοράς και η από κοινού αντιμετώπιση των κατοίκων, γιατί σαν ενιαίος πλέον Δήμος, και αυτό δεν θα αλλάξει, θα πρέπει να τα βλέπουμε τα προβλήματα του Μαρκοπούλου, να τα βλέπουμε πρωτοαρχικά τα προβλήματα για την Πορτοράφτη και το αντίστροφο, έτσι. Σαν μια ενότητα. Ναι, γι' αυτό και το όνομα Ενωτική Πρωτοβουλία, δηλαδή μέσα στους στόχους μας ήταν να καταφέρουμε να απαλείψουμε τις διαφορές, τις ανύπαρκτες διαφορές, τις πλασματικές διαφορές. Κώστα, θα ήθελα... Εγώ τώρα από αυτή την ιδέα που έβαλε στο τέλος ο Χρήστος, ότι επειδή αυτό αποτύπωνε και την συζήτηση και τις αντιπαραθέσεις, ας πούμε, και το όπως εκφράζονταν τα διαφορετικά συμφέροντα, ας πούμε, τότε και τη λογική που εισήγαν σε μια άλλη περίοδο. Τώρα είμαστε αρκετά χρόνια μετά και νομίζω ότι πια όλη αυτή η εξέλιξη στην περίοδο των μνημονίων, στην περίοδο των δραστικών περικοπών, της ριζικής ανατροπής των δεδομένων για τη ζωή όλων, είναι που πολύ περισσότερο πρέπει να βάλει τη λογική της κοινής δράσης όλων των κάτω των κοινωνικών δυνάμεων, ας πούμε, των ανθρώπων του μόχθου, της εργασίας κτλ. Και να αντιμετωπίσει τόσο τα τοπικά του προβλήματα, όσο και τα ζητήματα της ίδιας της επιβίωσης με τον τρόπο που μπαίνουν, αν θέλεις, σήμερα για την καθημερινότητά του, τη δουλειά του, τη δυνατότητα της επιβίωσης της οικογένειας. Το λέω αυτό γιατί με βάση αυτή τη λογική, για να έρθω, ας πούμε, και πιο κοντά στη συζήτηση, εμείς συγκροτήσαμε πριν από 2 χρόνια την Επιτροπή Αγώνα στο Μαρκόπουλο και το Πορτοράφτη, η οποία ήταν στην αρχή μια ανακλαστική αντίδραση των ανθρώπων, ας πούμε, εκεί της περιοχής απέναντι στην επιβολή του Χαρατσιού. Πώς τέτοια ξεκίνησε? Οι επανειλημμένες συνελεύσεις που γινόταν με τους συμμετέχοντες σε αυτή την ιστορία, ας πούμε, τη μορφοποίησαν αυτή την Επιτροπή Αγώνα να πάρει χαρακτηριστικά για να δώσει τη μάχη και πέρα από τα χαράτσια απέναντι στην πολιτική που γεννάει τα χαράτσια. Την οδήγησαν να αναζητήσει πλευρές της αλληλεγγύης και τελικά την οδήγησαν στο να υπερασπιστεί το ίδιο το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ζούμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας, ας πούμε, και την οδήγησαν να εμπλακεί και με τα τοπικά ζητήματα και προβλήματα που αναδεικνύονται και με παρέμβαση, ας πούμε, στα ζητήματα παιδείας, για παράδειγμα, μόρφωση των παιδιών κτλ., αλλά και εσχάτως με αυτό το ζήτημα που συζητάγατε και προηγούμενα, τα εργοστάσια βιομάζας κτλ. Εγώ θα μου πω ότι κατάλαβα, έχουμε κάνει μια ιστορική αναδρομή, έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται, πότε έγινε, πώς έγινε και είμαστε στο σήμερα. Σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, το Πορτοράφτη, περιοχή Πορτοράφτη Μαρκόπουλου, βρίσκεται αντιμέτωπη με τουλάχιστον 3 θέματα εν μέσω οικονομικής κρίσης, εν μέσω προβλημάτων, που ναι, Κώστα,
αγγίζουν και την εργασία. Είδαμε τι έγινε σήμερα στη Μανολάδα. Ναι, φίλε Χρήστο, είναι ένα πρόβλημα γενικότερο, γιατί δεν είναι μόνο στην περιοχή, είναι και στο ελληνικό και στις Κουριές και σε άλλα μέρη. Είναι όμως τρία θύματα που αφορούν τοπικά την περιοχή. Ακούσαμε εκτενώς την τεκμηρίωση που αφορά τη βιομάζα. Έχει όμως και άλλα δύο θεματάκια. Το ένα θέμα είναι τι γίνεται με τον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής, το οποίο είναι ακατάλληλη θέση από ό,τι κοίταξα από κάποια. Έχει επίσης μια άλλη μονάδα. Έχετε πολλές μοναδικότητες τελικά στην περιοχή. Εκτός της αστόμορφη περιοχή, και υπάρχουν και φωτογραφίες που δείξουν. Ναι. Έχετε και άλλες μοναδικότητες. Για πρώτη φορά είδα τα νερά να πηγαίνουν ανάποδα. Αυτό ήταν. Φίλοι και φίλες του V-Media, οπουδήποτε υπάρχει ροή νερού, έχει τη λογική να πηγαίνει προς τα κάτω το νερό. Σε αυτή την περιοχή, για πρώτη φορά, το νερό πηγαίνει ανάποδα. Μαντιλίες, από ό,τι κατάλαβα. Από τη θέση η οποία είναι. Αυτό είναι το ένα ωραίο. Το δεύτερο είναι, από ό,τι είδα, ο δήμαρχός σας δεν μπορεί να ενδιαφέρεται για το θέμα του νερού της ιδιωτικοποίησης, αλλά ετοιμάζεται να το σπρώξει. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Είναι η τοπική κοινωνία, σε Πόρτο Ράφτη, Μαργόπουλο, ενοποιημένη απέναντι σε αυτά τα θέματα? Πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Το θέμα του βιολογικού καθαρισμού, το θέμα του νερού, το θέμα των εργοστασίων αυτών, πώς το αντιλαμβάνεται? Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που υποστηρίζει αυτές τις κινήσεις του συγκεκριμένου δημάρχου? Να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα λίγο έτσι να το δούμε. Δηλαδή, ας πάρουμε, να το ξεκινήσουμε διαφορετικά. Έχουμε λοιπόν τρία θέματα και μία ερώτηση. Γιατί υπάρχει ένα θέμα στο τέλος, το οποίο τελικά εκεί μάλλον οδεύει και όλη η συζήτηση και όλη η λογική, που αφορά όχι μόνο τον Μαρκοβλή του Πορτοράφτη, αφορά όλη την Ελλάδα. Αναπεριοχή, ανατοπικά, βάσει στρατηγικού σχεδιασμού και πώς αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός σέβεται τοπικές κοινωνίες. Αλλά αυτό το δούμε προς το τέλος. Οπότε θα ξεκινήσω με ένα προς ένα. Κώστα, θα ήθελα να μου πεις και εσύ σαν Επιτροπή Αγώνα, αλλά θα ήθελα φυσικά και την γνώμη σου και εσένα, Χρήστο, ως συμμετέχουν ενεργό στην τοπική κοινωνία και με τον ρόλο που έχει διαδραματίσει και διαδραματίζεται. Τώρα θέλει να πείτε ανάποδα, δεν ξέρω, το αφήνω στην κρίση σας, θα προτιμάει ένας μπροστά. Αν θέλεις, μπορώ να πω κάτι σχετικά με τον βιολογικό καθαρισμό, επειδή αυτό το έργο ήταν σε εξέλιξη όταν το 1998 εξελέγει σύμβουλος μέχρι το 2002 και κάπως το είχα παρακολουθήσει πιο κοντά. Ο βιολογικός καθαρισμός, η θέση κατά την που ορίστηκε, ήταν απαράδεκτα υψηλά από το υπόλοιπο δίκτυο, έτσι, το δίκτυο της αποχέτευσης. Έχει υψομετρική διαφορά 12 μέτρων από το επίπεδο της πόλης. Μου επιτρέψεις να κάνω μια διευκρίνηση. Δηλαδή, μου λες με δύο λόγια ότι αν εδώ είναι η πόλη, ναι, το τραπέζι μας είναι η πόλη, λέμε, εδώ, αυτό μου λες ότι έχετε κάπου εδώ. 12 μέτρα ψηλότερα, ναι, έτσι. Και η θέση, πώς τα λίμματα θα πηγαίνουν να πάνε, θα πετάνε? Με τη χρήση σε διάφορα σημεία του δικτύου, των κεντρικών αγωγών του δικτύου, έτσι, γιατί υπάρχει το εσωτερικό δίκτυο, το οποίο συγκεντρώνει τα λίμματα σε κεντρικούς αγωγούς. Στη διαδρομή των κεντρικών αγωγών, που φέρουν τα λίμματα από το Πορτοράφτη και αντιστοίχως μετά από το Μασκόπ και καταλήγουν στον βιολογικό καθαρισμό, είχαν οριστεί 6 αντλιοστάσια. Τα αντλιοστάσια αυτά τι ήταν? Ήταν αντλίες, έτσι, τεράστιες αντλίες, οι οποίες αλυμάτων. Ναι, κινούμενες ηλεκτρικά μοτέρ, αντλούσαν τα λίμματα για να τα πάνε ψηλότερα, έτσι, και να μπορούν να διανύσουν τα κομμάτια εκείνα, όπου συναντούσαμε στη διαδρομή ένα ύψωμα, μετά ακολουθήσαν φυσική ροή, παραπέρα που συναντούσαν άλλο ύψωμα, άλλο αντλιοστάσιο, και μέχρι να φτάσουν στο τελικό τους προορισμό, στο ΚΕΛ δηλαδή, διανύαμε 6 διαφορετικές θέσεις αντλιοστάσιο. Αυτό τι σημαίνει με άλλα λόγια? Πολύ υψηλό κόστος. Κατανόηση είναι ενέργεια. Ήταν πολύ ενεργηγόρο το έργο, και άρα, ας πούμε, θα ήταν κάπως ανάλογα και τα τέλη, τα δημοτικά τέλη. Μου επιτρέψει να κάνω μια ερώτηση. Σύνδεση. Με και τους παρακολουθείς το έργο. Αν ομιγαίνεται το. Χάλαγε να πρέπει, παιδιά, από αυτά τα τηλεοστάσια. Κόλλαγε, τέλος. Τι θα γινόταν μετά?
Άπιστα δρομούσε το. Ενδιαφέρον. Μετάφραση, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε ότι θα γίνω λίγο πεζός. Γελάνε εδώ και οι υπόλοιποι φίλοι από το Πορτοράφτη. Δηλαδή με δύο λόγια. Συγγνώμη, θα γίνω έτσι πεζός, έτσι θα με το συγχωρέσετε. Δηλαδή, έχεις πάει τουαλέτα που λογάρει, χαλάει το τηλεοστάσιο και μετά όλα γυρνάνε προς τα πίσω και καταλήγουν ξανά πίσω. Ενδιαφέρουσα προοπτική. Λοιπόν. Τώρα πέραν των αστείων και της πλάκας που κάνουμε, αυτό είναι πρέπει να, άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρέπει να πω ότι μέσα στη μελέτη Λουκάντη που προαναφέραμε, επισημαίνεται σε κάποιο σημείο, γιατί η μελέτη έχει αρκετό όγκο, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω, ας πούμε, και σε ποια σελίδα, επισημαίνεται όμως το ακατάλληλο της θέσης και την ανάγκη προσδιορισμού νέας θέσης. Αλλά ήδη είχαν ξεκινήσει τα έργα, αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Μετά είχαν πέσει. Να γίνω και άλλη μια ερώτηση. Χαζός. Ναι. Θες να μου πεις δηλαδή ότι αυτό το απίστευτο πράγμα έγινε πραγματικότητα. Έγινε πραγματικότητα. Και γίνεται αφού κόστησε πάρα πολλά χρήματα, από τον αρχικό προϋπολογισμό στο τελικό κόστος έφτασε 4-5 φορές απάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό. Η τότε Δημοτική Αρχή το δικαιολογούσε ότι ενταχθήκανε και άλλοι Δήμοι και διαρκώς επεκτείνονταν. Α, και άλλοι Δήμοι. Ναι, ενταχθήκαν και άλλοι Δήμοι, οι οποίοι όμως Δήμοι κατόρθωσαν. Ήταν ο Δήμος Καλυβίων και η κοινότητα Κουβαρά. Αυτοί οι δύο, όταν εντάχθηκαν στο πακέτο αυτό, κατόρθωσαν και τελείωσαν το εσωτερικό τους δίκτυο, φτάσανε και τον Αγώ μέχρι το. Το ΚΕΛ, αλλά αυτό το ΚΕΛ δεν είχε λειτουργήσει ακόμα. Αυτοί είχαν τελειώσει το έργο, το εσωτερικό δίκτυο και ο δημιουργικός δεν είχε τελειώσει. Τώρα, κάποια φορά που τελείωσε, υπάρχει ακόμα μια πρωτοτυπία, θα δείτε εδώ, θα την εκθέσω τώρα. Ναι. Κάποια φορά που τελείωσε το έργο, δεν λειτουργήσε ολοκληρωμένα, διότι η μονάδα της επεξεργασίας της λάσπης δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Άψογα. Ένα το κρατούμενο. Πολύ το δεύτερο ωραία. Είναι ότι δεν είχε εξασφαλιστεί φυσικός αποδέκτης. Δηλαδή, η λάσπη κάπου πρέπει να πας, όχι μόνο η λάσπη, αλλά και τα λίμματα, τα διαδηλισμένα. Τα διαδηλισμένα λίμματα, όπως πάντων, έπρεπε κάπου να διοχετεύονται. Δεν είχε εξασφαλιστεί αποδέκτης. Να κάνω μια ερώτηση έτσι. Με συγχωρείτε τώρα. Και είναι η φυσιολογική σειρά να πει αυτό και μετά. Ναι, γιατί. Δεν έχω χάσει λίγο. Πρώτα εντοπίζουμε πού θα διοχετεύουμε τα λίμματα. Καταρρισμένα λίμματα. Συλλογικό. Και μετά βρίσκουμε τη θέση. Λοιπόν, εδώ βρήκαμε τη θέση που ήταν ακατάλληλη και δεν είχε ούτε ποτέ. Με συγχωρείς, αλλά θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις και στους δύο σας. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή Πορτοράφτη έχω έρθει λόγω του φίλου μου του Μιχάλη, του φίλου μου του Νίκου και του φίλου μου του Κώστα, έχω βρεθεί κάποιες φορές. Λύστε μου μια απορία. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε με δύο λόγια ότι αν ένα σπίτι βρίσκεται, ας πούμε, κοντά στην παραλία. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να το οραματιστώ, αλλά θέλω να το οραματιστούμε όλοι μαζί. Είναι ένα σπίτι κοντά στην παραλία, δηλαδή σχεδόν υψομετρικό στη θάλασσα. Φεύγει το λίμα, οτιδήποτε μορφή είναι, από την παραλία, κάνει ένα άρμα 12 μέτρων. Όχι 12 μέτρων. Πώς? Το Μαργόπουλο από το Πορτοράφτη, από τη στάδη θάλασσα, έχει μια υψομετρική διαφορά. Ναι. Η οποία είναι σεβαστή. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς πώς είναι. Είναι αυτή η διαφορά συν 12 μέτρα ακόμα. Δηλαδή, ένα λεπτό και τώρα αρχίζω και το χωνεύω. Δηλαδή, αν η διαφορά μεταξύ Μαρτόπουλου Πορτοράφτη λέμε, ας πούμε, είναι 50 μέτρα, 60, 200. 200. Ωραία. Για να φτάσει στο ΚΕΛ, κάνει 216 μέτρα. 212. Θαυμάσια. Δηλαδή, αν τώρα ο Μηγένετος στη διαδρομή μπλοκάρει κάτι, ο Θεός και η Παναγία μαζί μας. Ναι. Όταν λειτουργήσει. Α, δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Δεν έχει, αυτό το έργο δεν έχει λειτουργήσει. Αυτό το έργο σταμάτησε μετά την παρέμβαση κάποιου. Τέλος πάντων. Έχει σταματήσει. Όχι, με δύο λόγια. Σταμάτησε με δύο λόγια. Σταμάτησε γιατί. Γιατί λόγω της μη ύπαρξης αποδέκτου ρηχνόντουσαν τα λίμματα. Στη θάλασσα. Συνοτέων ο βαθμός καθαριότητος του βιολογικού αυτού ήταν δευτεροβάθμιος. Που σημαίνει. Που σημαίνει ότι το νερό μυρίζει και πιθανόν έχει ενδιαλύσει, αυτό θα μπορούσε να πει ο κ. Μπρενίτρης, που ήταν πιο αρμόδιος, ναι. Έχει ενδιαλύσει πράγματα τα οποία προσβάλλουν τις καλλιέργειες. Όταν λοιπόν ριχνόντουσαν αυτά σε ένα ρέμα που πέρναγε δίπλα χύμα, τα νερά αυτά,
τα λύματα, τα καθαρισμένα λύματα, αλλά δευτεροβαθμίως καθαρισμένα, άρχισαν να πλημμυρίζουν κάποιες καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες αυτές αρχίζαν να ξεραίνονται. Και οι άνθρωποι που είχαν πάθει αυτές τις ζημιές, απελπισμένοι ζητούσαν να βρουν τον υπεύθυνο. Τον υπεύθυνο και μια λύση. Πηγαίνανε στο Δήμο και αντιμετωπιζόντουσαν κατάλληλα. Τους κλείναν την πόρτα. Ωραία. Με χαρά. Έψαξαν λοιπόν να βρουν άλλους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μεταξύ αυτών ήμασταν εμείς ως Δημοτική Παράταξη. Και πάλι με μια δική μας πρωτοβουλία καλέσαμε καταρχήν τον έναν ειδικό επιστήμονα να κάνει αναλύσεις, κάποιον δεν συγκρατώ και το όνομά του, έκανε αναλύσεις, κάναμε Μαλιαρός, ο κύριος Μαλιαρός έκανε κάποια μελέτη, την καταθέσαμε με ένα υπόμνημα στην Νομαρχία και η Νομαρχία από εκεί και πέρα έπρεξε τα δέοντα και τα δέοντα κατέληξαν στο κλείσιμο του δικού, διότι δεν λειτουργούσε κάτω από τις συνθήκες που θα έπρεπε να λειτουργεί. Χρήστο μου, συγγνώμη, γιατί θέλω να κάνω μοίρα τώρα, δούμε, δηλαδή με δύο λόγια. Ευτυχώς δεν κατάληξαν στη θάλασσα, κατάληξαν σε κάποιο ρέμα. Το ευτυχώς το βάζουμε. Το ρέμα καταλήγει. Άρα το πρακτικά καταλήγει στη θάλασσα. Θαυμάσια. Μιλάμε για νερό το οποίο δεν είχε καθαριστεί πλήρως, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Από αυτά που καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή, ο βιολογικός σήμερα δεν δουλεύει. Ο βιολογικός τώρα ξαναφτιάχνεται για να λειτουργήσει. Α, ωραία. Έτσι, αφού ένα διάστημα έμεινε ενεργός, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός τα μηχανήματα και όλα αυτά. Θαυμάσια. Και τώρα ξαναφτιάχνεται να λειτουργήσει. Εμείς είχαμε τότε. Ποιος πληρώνει το λογαριασμό? Ποιο λογαριασμό? Όλοι μας. Αυτά που πληρώνουμε τώρα. Πόσο κόστησε ο αρχηγός? Κόσο μόντο, πόσο πήγε ο αρχηγός? Δηλαδή, στο περίπου. Γύρω στο 1.200 εκατομμύρια. Τόσα πράγματα, δηλαδή 4 εκατομμύρια ευρώ. Από 260 Άμαστε. Εκατομμύρια αρχικό προϋπολογισμό. Μια χαρά. Δηλαδή από 800.000 ευρώ που ήταν αρχικός τους, έφτασε στα 4 εκατομμύρια. Ωραία, μάνα υπερβάσεις. Δόξα να έχει ο Θεός. Ο Ιαραμπής, βάλε τώρα, θα κοστίσει πόσο το επόμενο, πόσο το αρχικό τώρα την πρόληψη του νεορού. Να πούμε άλλα 2 εκατομμύρια. Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί δεν το παρακολουθώ πλέον το θέμα. Θα βάλουμε ένα νούμερο. Ένα χι ποσό ακόμα. Δηλαδή με δύο λόγια, η κοινωνία, όλοι μας, έχει πληρώσει 4 εκατομμύρια για κάτι το οποίο δεν δούλεψε ποτέ για τα παγκόσμια πρωτοτυπία, για τον Guinness, για το βιβλίο Guinness δηλαδή. Μόλις είναι το περιβάλλον, έστω και περιοδικά σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ευτυχώς που σταμάτησε. Κατέστρεψε καλλιέργειες. Κατέστρεψε καλλιέργειες, αλλά ποιος είναι η σημασία? Μια χαρά. Εμείς είχαμε πει, γιατί αυτό θα πρέπει να κατατεθεί εδώ, μιας και κάνουμε την κουβέντα, ως μοναδική λύση για το Κέλ Μαρκοπούλου η μετατροπή του σε τριτοβάθμιο. Αφού δεν υπήρχε φυσικός αποδέκτης και αφού μας έμενε η μέσο του ρέματος αυτού και κλειστού αγωγού μέχρι τη θάλασσα διοχέτευση των καθαρισμένων λιμάτων, να είδαμε τουλάχιστον τριτοβάθμιος, που υποτίθεται ότι σε ένα τριτοβάθμιο καθαρισμό τα λίμματα κάνουν ακόμα τη διάρρευση. Υποτίθεται. Να κάνουμε... Και δεν ήταν τρομακτική, γιατί ο κύριος Μεθενίτης είχε φέρει και ανάλογες μελέτες από το Κιάτο και από άλλα που είχαν κάνει κάτι ανάλογο. Ήτανε, δηλαδή θα μας κόστιζε, δεν θα κάναμε δύο δρόμους στο Δήμο μια χρονιά και θα κάναμε αυτή τη μετατροπή. Επιμένω λίγο σε αυτό σκοπίμως και ρωτάω και εσένα, Κώστα, αν καταλαβαίνω καλά σήμερα τώρα μιλώντας. Αυτή τη στιγμή αυτό που το νέο έργο που πάνε να φτιάξουν, αυτό το νέο ως πάντων Κέλ, όπως το σπάντο ονομάστε, είναι για μία περιοχή ή για περισσότερες? Αυτό νομίζω τώρα για τις ίδιες περιοχές και για το καλύβια και για το... Υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα, διότι τα καλύβια θα αποχετεύσουν, από ό,τι τουλάχιστον άκουσα μια ανακοίνωση δημάρχου, θα αποχετεύσουν στην Ψιτάλια. Θα μπουν στον παραλιακό αγωγό και θα πάνε στην Ψιτάλια. Και επειδή πλησιάζουμε, μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα? Θα ρωτήσω κάτι ακόμα, Κώστα, θα απευθύνω σε άλλη μία ερώτηση, γιατί πλησιάζει και η ώρα που πρέπει. Έχουμε πάει μια μαραθώνια εκπομπή σήμερα. Και πλησιάζουμε και στο σημείο πλέον που τα πράγματα αρχίζουν και λείπονται οριακά, να το πω έτσι. Λοιπόν, Κώστα, θέλω μία ερώτηση να κάνω σε σένα. Ναι. Απευθύνουμε στην Επιτροπή Αγώνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το ένα θέμα είναι υποσυζήτηση ακόμα, αλλά έχει πολλά ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Καταλήγουμε σίγουρα σήμερα ότι το θέμα της καύσης βιομάζας έχει πάρα πολλά
να το πω πως ευγενικά. Έχει πάρα πολλά προβλήματα και ερωτηματικά και αρκετά σοβαρά. Μία τελευταία. Ακόμα και αν τελειώσαμε να πω γι' αυτό. Δεν τελειώσαμε. Αν τελειώσαμε, υποτίθεται σε αυτή τη φάση την προοπτική του εγκατάσταση των εργοστασίων στο Μαρκόπουλο, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το σχέδιο που έχουν, γιατί έχουν υποβάλει για 12 μονάδες στην Αττική. Ήδη υπέκλεψαν στην περιφέρεια προχθές την έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών εκπτώσεων για το μία μονάδα στο Καλυφτάκι στην Κηφισιά και τρέχει η προκήρυξη για μία μονάδα στο Βιοπάκι Ερατέας. Δεν έχουν σταματήσει. Επίκειται να μπει στην ημερήσια διάταξη η μονάδα που προτείνουν στο Γέρακα και στον Οροπό. Τα πάνε προηγουμένως και τα... Να κάνω τελευταία ερώτηση εδώ πέρα και πάμε για κλείσιμο. Και θα την πάμε και λίγο γρήγορα. Οι ερώτησεις που θα σας κάνω είναι εξής. Από όσο γνωρίζω, έχετε και κάποια νερό στην περιοχή, τοπική διαχείριση του νερού στην περιοχή σας γίνεται τοπικά. Όσο γνωρίζω επίσης, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, ο Δήμαρχος του Ερατέα θέλει να σπρώξει την ΕΙΔΑΠ τα νερά αυτά. Έχουμε κάποια εξέλιξη που να λέει ότι σταματάει αυτό το πράγμα ή συνεχίζεται η ίδια πορεία και θα ακόμα ένα μέτωπο από ό,τι φαίνεται. Εδώ το θέμα δεν είναι αποκλειστικά ενός Δήμου. Εδώ πρέπει να το δούμε λίγο συνολικότερα. Αυτό είναι πολύ βασικό θέμα, πρωταρχικό ζήτημα για μένα, πολιτικό, και θα πρέπει όχι απλά να μην συζητάμε αν θα δώσουμε εμείς σαν Μαρκόπουλο το δίκτυό μας στην ΕΙΔΑΠ ή όχι, αλλά το εάν θα αφήσουμε να πουληθεί το νερό, το υπαριθμό είναι ένα αγαθό, έτσι, στο βήμα σε... και στοιχείο ζωής τέλος πάντων, αν ο Δήμος πάει και κάνει αυτή την κίνηση, θα σταθείτε απέναντι. Βέβαια. Αυτό είναι ερώτηση. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να πω το εξής, ότι είμαστε αντιμέτωποι από μία λογική επιβήτρων πάνω όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στο περιβάλλον και τη φύση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή συζητάμε και ο τελικός αποδείκτης είναι ότι ό,τι προσπαθούσαν με αργά βήματα τα προηγούμενα χρόνια να κάνουν, τώρα στην περίοδο της κρίσης με τις πλάτες των μνημονίων και βάση περιπτώσει της Τρόικα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δουνουτού κτλ. Επιχειρούν να τα επιβάλλουν με τη μέθοδο ΣΟΡ. Με αυτή την έννοια λέω ότι για το νερό, όπως και για την ενέργεια, ήδη έχουν προσυπογράψει στα μνημόνια και στα μνημόνια ότι σε δεσμευτικούς χρονικούς ορίζοντες το πότε θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν και να δοθούν σε ιδιώτες. Με αυτή την έννοια λέω ότι ήδη αυτή είναι πολύ πιο μπροστά από μας. Εμείς έχουμε την υποχρέωση και να ενημερώσουμε την κοινωνία, γιατί δεν έχει καταλάβει την έκταση του πράγματος και το τι θα σηματοδοτήσει, αλλά και να μπορέσουμε να βάλουμε, να οργανώσουμε το κίνημα της αντίστασης αυτό. Και αυτή είναι η άμεση προοπτική. Για να τελειώσω... Ναι. Να κλείσω με κάτι εγώ, ας πούμε. Ναι, και θα πω μετά μια φράση, ναι. Υποχρέωση να το πω. Επειδή το να προλαβαίνουμε ή να αποτρέπουμε κάθε φορά πράγματα δεν είναι εύκολο να γίνει, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση να κάτσουμε να σκεφτούμε κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι η αλλαγή της δημοτικής διοίκησης. Αντί να κυνηγάμε ένα δήμαρχο να μην κάνει το ένα ή το άλλο, να κάνουμε έναν, να εργαστούμε μαζί όλοι, να κάνουμε ένα δήμαρχο που να πονάει αυτόν τον τόπο για να μην αφήνει να περνάνε τέτοια πράγματα. Ακριβώς αυτό θα... Εδώ πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία και όχι και για να πάω... Και όχι μόνο στα όρια του Δήμου. Δηλαδή εδώ χρειάζεται ένα συνολικό κοινωνικό ρεύμα ανατροπής. Αυτό ακριβώς. Που θα μπορέσει να βάλει με νέους όρους, ας πούμε, τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας μπροστά, απέναντι στην κερδοφορία των οικονομικά ισχυρών, των τραπεζιτών, του κεφαλαίου, εν πάση περιπτώσει, που σήμερα είναι ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Όλα αυτά, αν δεις, κρύβονται πίσω ιδιωτικά συμφέροντα κτλ. Ωραία. Φίλοι και φίλες του VMedia, σήμερα είχαμε μια μαραθώνια ζήτηση. Αναλύσαμε, κάναμε μια πρώτη προσέγγιση από ένα θέμα που ήταν η περίπτωση του Μαρκόπουλου και της περιοχής Μαρκόπουλου Πορτοράφτη. Είδαμε αρκετά πράγματα. Καταλήγουμε όμως ένα ερώτημα. Μπορεί ένας αναπτυξιακός στρατηγικός σχεδιασμός μιας χώρας ή ένα προτινόμενο πλάνο να γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών? Πρώτη ερώτηση. Και δεύτερο, είναι δυνατόν να εφαρμόζονται πολιτικές που στην ουσία θα μας κάνουν αύριο νοικιαστές αυτής της χώρας?
για τη συντροφία του περιβάλλοντος. Φιλοξενήσαμε σήμερα ανθρώπους, ενεργούς πολίτες από όλη την περιοχή Πρωτορά στη Μαρκόπουλου. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, ψηλά το κεφάλι, ψηλά το ηθικό και ετοιμαστείτε για αγώνες. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.